Ομοσπονδιακό ρυθμό προγραμματισμού κινούνται στο ΑΠΟΕΛ την επόμενη μέρα της φιέστας των πρωταθλητών. Αναμένεται ότι θα γίνουν 4 μεταγραφές συν μία του Καρλίτος, ενώ ανάλογες θα είναι και οι αποχωρήσεις. Η πρόσληψη του Τόμας Κρίστασεν θα ανακοινωθεί αρχές του επόμενου μηνός. Παρελθόν από την ομάδα είναι από χθες βράδυ ο Χαραλαμπίδης, τον οποίο δεν έγινε πρόταση ανανέωσης αφού ήταν εκτός πλάνων. Ο ίδιος ζήτησε να ανακοινώσει στη Φιέστα το τέλος της συνεργασίας του με το ΑΠΟΕΛ και να αποχωρήσει ως πρωταθλητής. Ήδη ενδιαφέρον για την απόκτησή του εκφράστηκε από την ΑΕΚ. Στήλιτς, Πιατκόφσκι, Κοδίνα και Κίσας έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν υπολογίζονται, ενώ ίσως αποχωρήσει και ο Αμορίν. Όλοι βέβαια διατηρούν συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ και στην επόμενη περίοδο και πρέπει να συνενέσουν για να λυθεί η συνεργασία τους. Ο Μπάρτο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχίσει στο ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα 2 χρόνια. Παραμένει στην ομάδα ο Σέρτσιο. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει κατά πόσον θα υπογράψουν συμβόλαιο οι Αλεξάνδρου και Αντωνιάδης. Μάλιστα, ο Αντωνιάδης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρίσκεται μία ανάσα από την ένταξή του στον Πανιόνιο. Αμφότεροι εξετάζουν και άλλες προτάσεις και δεν είναι βέβαιη η παραμονή τους. Θα γίνει προσπάθεια να επεκταθεί και η συνεργασία με τον Καρλάο, ο οποίος έχει ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο με το ΑΠΟΕΛ, ωστόσο μπορεί να φύγει αν πληρώσει τη ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του. Όπως ο ίδιος ο πρόδρομος Πετρίδης δήλωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τους Βέργο και Κολοβό του Ολυμπιακού Πειραιός, όχι όμως για τον Μαρτίνες. Η παραμονή του για νιώτα στην ομάδα θα κριθεί από τη στάση του Ολυμπιακού Πειραιός.